Ο ισχυρός παγετός στην περιοχή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην κεντρική Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, αλλά και η αύξηση από την παραμονή της πρωτοχρονιάς στις τιμές των καυσίμων, έπαιξαν το ρόλο τους για την επισκεψιμότητα στην περιοχή. Παρότι αυτή κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, φτάνοντας μέχρι και το 80% σε πληρότητα, η εικόνα ήταν διαφορετική σε σχέση με τα Χριστούγεννα, όπου οι πληρότητες άγγιξαν το 100%. Η περιοχή των Τζουμέρκων μπορεί κάλλιστα να αναδειχθεί σε πρωταθλήτρια των ημερών, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος και αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα φυσικά της πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι επισκέπτες φεύγουν ευχαριστημένοι από την περιοχή μας για πολλούς λόγους. Πέραν από το φυσικό περιβάλλον, την πολύ καλή φιλοξενία η οποία υπάρχει εδώ στην περιοχή μας, το ότι ακόμα βρίσκουν μια περιοχή η οποία είναι στις αρχές ακόμα της τουριστικής ανάπτυξης και έχει μια αυθεντικότητα ως προς την αντιμετώπιση των επισκεπτών από την πλευρά των επαγγελματιών και των κατοίκων, εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολλές και το προσλαμβάνουμε στις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε, είναι ότι ο λόγος των τιμών των καταλυμάτων και των καταστημάτων εστίασης προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι πολύ ψηλός, είναι πολύ λογικές οι τιμές και αυτό είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί απόλυτα τους επισκέπτες. Είμαστε βέβαιοι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών γίνονται καλοί πρεσβευτές στη συνέχεια για την περιοχή μας και έτσι βλέπουμε να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο ο αριθμός των ανθρώπων που προτιμούν τα Τζουμέρκα για τις ολιγοήμερες ή περισσότερες μέρες διακοπές. Ελαφρώς μειωμένη ήταν η επισκεψιμότητα στο Μέτσοβο, με τον Δήμαρχο Κώστα Τζαφέα να τονίζει ότι υπάρχει αισιοδοξία και ετοιμότητα στο μέγιστο βαθμό για την υποδοχή των χιονοπτώσεων από τις επόμενες ημέρες και την ενδεχόμενη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων. Δεν είχαμε και τις χαμηλές θερμοκρασίες, ήταν μείον 10 που προέβλεπε η ΕΜΗ, ήταν 1-2 βαθμούς κάτω από το 0, ιδίως την ημέρα. Ήταν επισκέψιμο, μπορεί κάποιος να ερχόταν κοντά μας και όπως όσον αφορά να εκδράμει λίγο προς το χιονοδρομικά κέντρα, να επισκεφτεί οι τοπικές κοινότητες, να τοπική την γύρω περιοχή, δεν ήταν τόσο δύσκολες οι συνθήκες. Και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ίσως είναι και μια ευκαιρία για να ανοίξουν να λειτουργήσουν και τα χιονοδρομικά της περιοχής. Βεβαίως, ναι, είμαστε σε ετοιμότητα, έχουν μπει σε μια λειτουργία, δεν είναι 100%, δεν μπορούν να λειτουργήσουν εντελώς όπως θέλουμε εμείς ικανοποιητικά. Νομίζω όμως ότι με την χιονόπτωση που θα έχει με νοτιοδυτικούς ανέμους που μας ευνοούν, μεθαύριο θα πάμε καλύτερα όσον αφορά και την λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων. Οι χαμηλές θερμοκρασίες το τελευταίο 20ήμερο έχουν εκτινάξει στα ύψη το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων για τη θέρμανση των ξενοδοχειακών υποδομών. Ο Δήμαρχος Αγορίου, Βασίλης Σπύρου, έκανε λόγο για ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο παραμένει ως θέμα για τη θέρμανση και τα καύσιμα γενικά των ορεινών περιοχών. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ικανοποίηση γιατί η επισκεψιμότητα αυτή που υπήρχε για την περιοχή μας τους έδωσε μια ανάσα τέλος πάντων να λειτουργήσουν και έχοντας την ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον. Παρέχονται πια ποιοτικές υπηρεσίες στην περιοχή με την έννοια αυξημένες και τουλάχιστον οι επαγγελματίες εδώ του κλάδου έχουν συνειδητοποιήσει ότι μέσα από παρεχόμενες υψηλού επίπεδου υπηρεσίες με ευγενική συμπεριφορά, με χαμηλές τιμές, με εξυπηρέτηση του κόσμου και σε συνεργασία μεταξύ τους, και αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο, ότι υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στους επαγγελματίες της περιοχής και τους φορείς της περιοχής, και αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει στο τέλος είναι ότι πράγματι οι ποιοτικές υπηρεσίες, υπάρχουν ποιοτικές πια υπηρεσίες και είναι ικανοποιημένοι όσοι επισκέπτονται την περιοχή. Μέχρι και το 80% άγγιξε η πληρότητα στην περιοχή των Ιωαννίνων τις ημέρες της πρωτοχρονιάς, με την πλειονότητα των επισκεπτών να είναι από την Ελλάδα. Στην καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, στάθηκε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Στάθης Σιούτης, τονίζοντας πως η αύξηση στην τιμή των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες αποτέλεσε τροχοπέδι για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Πετρέλαιο κίνησης κατά 8 λεπτά και στο υγραέριο κατά 10 λεπτά. Όλα αυτά αποτελούν τροχοπέδι
στο να μην έρθουν τουρίστες από μακρινές περιοχές. Ευελπιστούμε ότι η οικονομική πολιτική θα αλλάξει και επιτέλους θα έρθει η ανάπτυξη τόσο τουριστική όσο και επιχειρηματική σε όλη την Ελλάδα.